Κάνει μόνο στην προσπάθεια μέχρι στιγμής. Κάνει το 1-2 πολύ ωραία με τον Σιώγα. Ο Μπαλάρας θα κάνει τη σέντρα από κοντά. Χάνεται η μεγάλη ευκαιρία. Έχει σηκώσει το σημαίακι του επόπτης και ταυτόχρονα η μπάλα είναι out. Εκτελείται από τον Τσιόλι αυτό το φάουλ. Έγινε η κεφαλιά. Ένα μπέρδεμα. Αλεξούλης από κοντά. Η μπάλα στο δοκάρι. Έκανε την παλιά για τον Κοφίδη. Φεύγει πολύ ωραία ο Κοφίδης. Προσπαθεί να μπει μέσα. Κόβεται και σφυρίζει ο κύριος Μπάτρας και δείχνει το σημείο του πέναλτι. Σε αυτή την προσπάθεια του Κοφίδη και δέχεται τις ομαδικές διαμαρτυρίες των παιχτών της Λάρισας για αυτή την απόφαση του διαιτητή. 17ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Άννας Ουσιάδης αυτό το πέναλτι που έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Θέλει την μπάλα πάνω στον Μιχαήλ. Μιχαήλ που αποκρούει την μπάλα και έτσι διατηρείται το 0-0. Ενώ οι φίλοι της Λάρισας πανηγυρίζουν όπως είναι φυσικό. Τσιόλης. Καραπιάλης. Είναι το φάουλ που κάνει ο Ηλιάδης. Και έχουμε επεισόδια, νεύρα. Δυστυχώς έχουμε πολλά νεύρα και ταυτόχρονα έχουμε μία κόκκινη κάρτα που δείχνει ο κύριος Μπάτρας, να δούμε πού, και έχουμε την κόκκινη κάρτα που, του κυρίου Μπάτρα, που την αντικρίζει ο Ηλιάδης σε αυτό το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον παίκτη της Λάρισας, τον Καραπιάλη. Εκτελείται από τον Τσιόλι αυτό το φάουλ, γίνεται από κοντά η κεφαλιά. Η προσπάθεια του Παλαόρα κόβει την μπάλα ο Κιτζέλης. Χατζη Παναγής εκτελεί αυτό το κόρνερ από κοντά η κεφαλιά και έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ηρακλή που χάνει ο Αναστασιάδης. Κάνει ωραία σέντρα ο Γωρογιάννης. Καραπιάλης η κεφαλιά, με διπλή προσπάθεια ο Κιτζέλης μπλοκάρει την μπάλα. Αντεπίδεση πάντα με τον Καραπιάλη. Κάνει πολύ ωραία προσπάθεια, βγαίνει ο Κιζέλης και μπλοκάρει την μπάλα. Τσιόλης, δίπλα το Καραπιάλης, τελικά δίνει την μπάλα και τον Αλεξούλη που κάνει το σουτ, κόβει την μπάλα σε κόρνερ ο Κιζέλης. Μιτσιμπόνας, Βουτυρίτσας, η μπάλα και τον Ζιώγα. Ο Ζιώγας στο σουτ και η μπάλα out, νέα μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας. Πάντα ο Βαλαόρας, οι τρίπλες, οι προσποιήσεις και ο Βαλαόρας θα κάνει το σουτ. Έγινε το σούτ από μακριά, η μπαλά στο δοκάρι, ο Σιώγας κάνει το κοντρόλ. Βγαίνει μπροστά ο Καραπιάλης για τη Λάρισα που δίνει για Μιτσιμπόνα. Αυτός για τον Σιώγα, μόνος ο Σιώγας, βγαίνει ο Κιζέλης. Ο Σιώγας και πάλι κοντράρει μπαλά πάνω στον Παπαδόπουλο. Βαλαόρας πλασαρισά αυτό το κόρνερ, Αγωδογιάννης θα κάνει τη σέντρα. Μπαλά κόβεται προς το παρόν, επανέρχεται με το σούτ του Μιτσιμπόνα και είναι το 1-0 για την ομάδα της Λάρισας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μιτσιμπόνα 2 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά από την κόντρα ο Μιτσιμπόνας με ένα εκπληκτικό γυριστό σούτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κιζέλη και έτσι γίνεται το Λάρισα Ηρακλής 1-0 και βλέπετε βέβαια κυρίες και κύριοι το τι γίνεται εδώ στο Αλκαζάρ. Έναυσμα για τους πανηγυρισμούς, η Λάρισα κυρίες και κύριοι είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας.